Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφερίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε πάλι, είχαμε κάνει μια συνέντευξη τον προηγούμενο μήνα, αλλά θα μιλήσουμε και σήμερα με τον πρόεδρο της Υγειονομικής Επιτροπής Super League 1, Super League 2, Football League και της ΕΠΟ, ο κύριος Ξενοφών Ρούσης. Κύριε Ρούση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα είχαμε πει τον προηγούμενο μήνα, αλλά λόγω της επικαιρότητας έτσι, θα θέλαμε πάλι τη δική σας άποψη και γνώμη. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις στη Football League. Ναι, μετά προσπάθειες και αγώνες ξεκίνησαν οι προπονήσεις των ομάδων της Football League. Ήταν μια σημαντική επιτυχία για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν γι' αυτό. Και κυρίως βέβαια από τον πρόεδρο της Super League 2 και Football League, τον κύριο Λεωνίδα Λεουτσάκο. Είχατε και μια τηλεδιάσκεψη την Τρίτη με τα σωματεία. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη υγειονομικού τύπου με όλους τους γιατρούς των σωματείων της Football League, όπου τους ενημέρωσα αναλυτικά και απόλυτα για το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσουν ούτως ώστε να μπορέσει να αρχίσει και να λειτουργήσει κανονικά η Football League. Ποιο είναι το πρωτόκολλο, κύριε Ρούση? Το πρωτόκολλο είναι τεράστιο. Είναι, να σας δώσω να καταλάβετε, 36 σελίδες. Πρέπει να σας πω ορισμένα πράγματα, ας πούμε, γι' αυτό. Το ότι είναι υποχρεωτικό να γίνονται στις ομάδες, τώρα στις προπονήσεις, ένα τεστ για τον κάθε ποδοσφαιριστή της κάθε ομάδος τη βδομάδα. Άρα ένα τεστ τη βδομάδα για όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Το τεστ αυτό πρέπει υποχρεωτικά να είναι μοριακό και μόνον. Αυτό μας επιβάλλει ο ΕΟΔΗ, που είναι το ανώτερο όργανο που έχει να κάνει με τον κοροναϊό. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν δεν επιτρέπει κανένα άλλο απολύτως τεστ, μόνο το μοριακό, το οποίο είναι το πιο εξελιγμένο, το πιο σωστό και το πιο κοντά στην πραγματικότητα. Άρα ένα τεστ την εβδομάδα για κάθε ποδοσφαιριστή. Για κάθε ποδοσφαιριστή. Και όχι μόνο ποδοσφαιριστή, όλο το προπονητικό team και όλους όσοι βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Παράγονται δηλαδή. Ποιοι είναι κοντά στην ομάδα, ποιοι μπαίνουν στο γήπεδο. Και αυτοί πρέπει να κάνουν. Ωραία, άρα τα τεστ αυτά, τα τεστ αυτά, μάλιστα, έρχονται σε μένα κατόπιν, τα οποία ελέγχω και τα μεταφέρω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ότι πράγματι τα τεστ είναι πραγματικά τεστ μοριακά, δεν υπάρχουν θετικά κρούσματα, γιατί τα κρούσματα τα θετικά πηγαίνουν στον ΕΟΔΗ απευθείας, που επιλαμβάνεται ο ΕΟΔΗ την όλη του πορεία. Αντίθετα, τα αρνητικά πηγαίνουν στη Γενική Γραμματεία. Άρα ξεκίνησαν οι προπονήσεις στη Football League, ναι, και θα ξεκινήσουν κανονικά το πρωτάθλημα. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Το πότε ακριβώς δεν ξέρω, αλλά νομίζω μετά τις 15 Μαρτίου. Τώρα, στην προηγούμενη... Δεν έχει καθοριστεί αυτό ακόμη, ακριβώς αυτό θέλω να πω, αλλά πιστεύω ότι μετά τις 15 Μαρτίου θα αρχίσουν. Θα παίξει ρόλο εάν στα τεστ που θα γίνουν, κύριε Ρούση, βρεθούν αρκετά αρνητικά. Αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο, είναι ότι πρέπει να γίνονται συστηματικά τα τεστ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει καμία ομάδα να παρεκκλίνει αυτού, διότι η ομάδα αυτή που θα
δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, δεν θα μπορέσει να συμμετέχει κιόλας. Εσείς είστε δηλαδή αυτός που θα κάνει τον έλεγχο. Εγώ αυτός που κάνει τον έλεγχο, όχι μόνο στη Football League, και στη Super League 2 και στη Super League 1 και στο κύπελο Ελλάδος. Εγώ κάνω τους ελέγχους και σωστά. Δίνω το OK. Σωστά. Κύριε Ρούση, από εδώ και στο εξής, η Football League ξεκίνησε τις προπονήσεις. Ναι. Στην προηγούμενη σας συνέντευξη που είχαμε πει, είχατε δώσει μια μικρή πιθανότητα για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Εξακολουθείτε να επιμένετε σε αυτό ή... Κοιτάξτε, η πιθανότητα είχα πει γύρω στο 5%. Πιστεύω ότι τώρα που έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί, έχουν καταλάβει οι ομάδες, ας πούμε, τη σπουδαιότητα το τεστ και τους κινδύνους που διατρέχουν, αν αυτά δεν γίνονται, αυξάνω κάπως τις πιθανότητες, αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τις ίδιες τις ομάδες, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν το οικονομικό κόστος των τεστ. Ένα τεστ, να ξέρετε, ότι με διατίμηση πλέον έχει 60 ευρώ, με διατίμηση, έτσι, που έχει βάλει το κράτος. Πρώτα, όταν μιλάγαμε εμείς, είχε πάνω από 80, 100, 120, ανάλογα πόσο παίρνανε. Καταλάβατε, το κόστος έχει πέσει. Άρα και πάλι δεν είναι μικρό, 60 ευρώ για κάθε ποδοσφαιριστή κάθε εβδομάδα. Άρα το οικονομικό κομμάτι των τεστ το επομίζονται οι ομάδες. Οι ομάδες, βέβαια. Και τώρα οι ομάδες. Δηλαδή μέχρι τώρα όσοι κάνουν τεστ, οι ομάδες πληρώνουν. Αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα. Δηλαδή μπορούν οι ομάδες να ανταπεξέλθουν το οικονομικό βάρος. Αν μπορούν και μπορούν να κάνουν τα τεστ, πολύ ευχαρίστως να ξεκινήσουν και αυτές. Αλλά άμα δεν μπορούν... Άρα για να σας ρωτήσω εν συνεχεία για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα... Για φέτο δεν τα βλέπω. Από τη στιγμή που δεν θα μπορούν να γίνουν, διότι και οι ομάδες, οι αεραστεχνικές ομάδες δεν έχουν οικονομικά, δεν έχουν έσοδα. Ακριβώς, εγώ δεν θέλω να διεξαρεστήσω, ας πούμε, τις αεραστεχνικές ομάδες με τίποτα, γιατί και εγώ από εκεί ξεκίνησα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά όλες τις ανάγκες τους. Άλλωστε και ο ίδιος ήμουνα και 7 χρόνια πρόεδρος στην Αγία Παρασκευή, δηλαδή ένα... σωματείο αεραστεχνικό και ξέρω πάρα πολύ καλά τις ανάγκες. Λοιπόν, και με αυτά τα δεδομένα δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τι εισπράτετε εσείς, κύριε Ρούση, αν μιλάτε με παράγοντες, με προπονητές, με ποδοσφαιριστές? Κοιτάξτε, εγώ μιλάω σχεδόν καθημερινά και με παράγοντες και με μεγαλοπαράγοντες και με προπονητές και λιγότερο με ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, η ίσπραξη η μέχρι τούδε είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως με τους γιατρούς που έχω συχνότατη επικοινωνία, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να κρατούν τους ποδοσφαιριστές τους όσο είναι δυνατόν υγιείς. Και αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο κατόρθωμα για τις ομάδες αυτές. Μεγάλο κατόρθωμα. Δηλαδή όλοι θέλουν πάνω απ' όλα να είναι υγιείς. Οι ποδοσφαιριστές και γενικά οι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και μπαίνουν στο γήπεδο. Είμαστε σε lockdown, το οποίο είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Μιλώντας γενικά για το lockdown, κοιτάξτε. Εσείς που μιλάτε με... Πάρα πολύ, εντάξει, δεν παραδέχονται ότι θα πρέπει να υπάρξει, να υπάρχει lockdown κτλ. Πολλοί δεν το παραδέχονται. Όμως, τι να κάνουμε από τη στιγμή που επιβάλλεται αυτό λόγω της δημόσιας υγείας.
δεν μπορώ να πω κάτι υπέρ ή κατά. Δηλαδή, από τη στιγμή που επιβάλλεται, θα πρέπει και εμείς να ακολουθούμε ορισμένους κανόνες. Άρα, κύριε Ρούση, για τη ΓΑΜΑ Εθνική, εάν οι ομάδες επομισθούν το οικονομικό... Και μπορέσουν να ακολουθήσουν, ας πούμε, τα πρωτόκολλα, δεν έχουμε καμία αντίρρηση ούτως ώστε να αρχίσουν. Αλλά θα μπορέσουν οικονομικά να ανταποκριθούν. Αυτό πρέπει να σκεφτούν και οι ίδιες οι ομάδες. Άρα είναι ένα τεστ για κάθε ποδοσφαιριστή κάθε εβδομάδα. Επίσης, μάλιστα, ένα άλλο, ότι εάν τα παιχνίδια είναι δύο εβδομαδιαίως, δηλαδή Κυριακή Τετάρτη ή Σάββατο Τετάρτη. Για να βγουν τα πρωταθλήματα, αυτό θα γίνει κατά κόρο. Σίγουρα, με εμβόλυμες αγωνιστικές. Κατά κόρο θα γίνει αυτό. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση. Ναι, είναι ειδική περίπτωση αυτή. Τότε, εάν δεν υπάρξει κανένα κρούσμα στην ομάδα αυτή, το τεστ το ένα τη βδομάδα ισχύει. Εάν όμως υπάρξει έστω ένα κρούσμα, τότε θα πρέπει να γίνεται και δεύτερο τεστ την εβδομάδα. Καταλάβατε, διπλό κόστος. Άρα 60 συν 60, ναι, 120. Ναι, την εβδομάδα. Την εβδομάδα για κάθε ποδοσφαιριστή. Και οι ποδοσφαιριστές, σαφώς, είναι το λιγότερο 25. Σας πληροφορώ ότι στη Super League 1 μου φέρνουν καταλόγους με 85 άτομα που περνάνε τεστ τη βδομάδα. Καταλάβατε, που είναι διάφοροι που μπαίνουν και ασχολούνται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα με την δική σας εμπειρία, η νέα αγωνιστική χρονιά, η καινούρια σεζόν, θα ξεκινήσει κανονικά, πιστεύετε? Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ξεκινήσει. Μιλάμε και για τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Και για τα αεραστεχνικά. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ξεκινήσει. Σαφώς δεν μπορώ να είμαι σίγουρο να πω ναι, θα ξεκινήσει. Αλλά θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να ξεκινήσει. Ωραία. Κύριε Ρούση, έτσι και πάλι θα ήθελα το δικό σας μήνυμα. Το δικό μου μήνυμα είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όλοι εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε στο χώρο του ποδοσφαίρου, είτε είναι επαγγελματικός ο χώρος είτε ερασιτεχνικός, να προσέχουμε και να είμαστε εγκρατείς στις εκδηλώσεις μας. Ωραία. Αυτό. Από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω το εξής. Μάλιστα. Ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία πάλι να τα πούμε, γιατί το θέμα του κοροναϊού είναι σημαντικό και μεγάλο. Και κάθε τόσο, κάθε 10 μέρες, έχουμε καινούργιες εξελίξεις και τα πρωτόκολλα εμπλουτίζονται. Εγώ αυτή τη στιγμή σας είπα λίγα πράγματα για το πρωτόκολλο, πώς αρχίζει η Football League και τα λοιπά. Δηλαδή σας είπα το 1/100 από ό,τι αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Ναι, μου είπατε είναι 36 σελίδες. Είναι 36 σελίδες, σας πληροφορώ. Καταλάβατε. Δηλαδή, λέω, εν καιρό θα έχουμε τη δυνατότητα να το λέμε, να μιλάμε γι' αυτό. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και τι γίνεται αν βρεθούν θετικά. Γιατί σας πληροφορώ, θετικά έχουν βρεθεί. Σαφώς έχουν βρεθεί και βρίσκονται. Λοιπόν, το πιο θετικό από όλα όμως είναι ότι τα θετικά κρούσματα που συμβαίνουν στους αθλητικούς συλλόγους, τα περισσότερα είναι όχι συμπτωματικά, είναι ασυμπτωματικά. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν συμπτώματα. Έτσι. Αυτό είναι θετικό. Δηλαδή, η συμπτωματική είναι περίπου ένα 10% των ευρισκομένων, ας πούμε, θετική. Και από αυτούς, μόνο 3 μέχρι τώρα έχουν εκδηλώσει βαριά την νόσο.
Έτσι, είναι συγκεκριμένοι υπόθεσες αυτοί, οι οποίοι περάσανε άσχημα, αλλά και οι τρεις επανήλθαν δυνατά στους αγωνιστικούς χώρους μετά δίμηνη απουσία. Ο Χασάν του Ολυμπιακού, ο Βίντρα της Λαμίας τώρα, Λαμία, και του Ολυμπιακού, όποιος πήγε στον Άρη, τώρα παίζει στον Άρη, έπαιξε τώρα στον Άρη. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, συγκρατώ ακριβώς το όνομα. Επειδή όμως ο αθλητής είναι ένας δυνατός οργανισμός, ναι, έτσι, λόγω... Δυνατός, βέβαια. Είναι δυνατός και αντέχει, γιατί περνάει πολλά στις προπονήσεις. Κύριε Ρούση, τώρα ήθελα και έτσι κλείνοντας τη δική σας άψη, ναι, για την επόμενη μέρα, ναι, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Γενικά είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Θα είναι διαφορετική, κύριε Ρούση. Θα είναι δύσκολη. Θα είναι δύσκολη. Δύσκολη γιατί... Θα ανοίξουν οι ακαδημίες, θα μπορούν τα παιδιά να πάνε να αθληθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα ανοίξουν οι ακαδημίες. Θα ανοίξουν οι ακαδημίες. Τα παιδιά είναι τα λιγότερα, τα λιγότερο που βάλλονται από τον κοροναϊό. Και πιστεύω με τους εμβολιασμούς που θα έχουν γίνει μέχρι τότε, τα κρούσματα γενικά θα έχουν μειωθεί πάρα πολύ από αυτά που είναι τώρα. Και κάτι τελευταίο, δεν θα μπορούσαν να γινόντουσαν προπονήσεις ανα γκρουπ στα γήπεδα τα οποία είναι ανοιχτοί χώροι, ώστε ο ποδοσφαιριστής να αθληθεί, να ξεφύγει λίγο. Κοίταξε, υπάρχουν πολλές και διάφορες προτάσεις επί τούτου. Κατά την άποψη τη δική μου θα μπορούσαμε, αν αυτό γινόταν συστηματικά και σωστά. Έτσι. Όμως ο ΕΟΔΗ, γιατί σας είπα, αυτός είναι το... Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουν κάνει τα τεστ, έτσι. Σε όλες τις τέτοιες, ο ΕΟΔΗ είναι που δίνει την τελική κατεύθυνση όσον αφορά τα τεστ. Τι τεστ πρέπει να γίνονται. Και ο ΕΟΔΗ λέει μόνο μοριακά, τίποτα άλλο δεν παραδέχεται. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.